Όπως είπα και στην αρχή, το σύστημα έχει πολύ δρόμο από το να μας πείσει ότι έχει εναρμονιστεί με αυτό που ζητάνε οι δυτικές κοινωνίες, δηλαδή με την εποπτική ασφάλεια. Αλλά οι μεγάλες τράπεζες λες το κάνουν, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες παίζουν τέτοια στοιχήματα, Γιώργο. Δεν υπάρχει ούτε μία που δεν το κάνει. Τα μεγάλα προβλήματα αφορούν σε συγκεκριμένες μεγάλες τράπεζες του πλανήτη. Και ο φόβος μου ήταν μη συγχρονιστούν τα προβλήματα των μεγάλων τραπεζών πάνω σε ένα ενιαίο τραπεζικό, ας πούμε, για ενιαία τραπεζική κρίση και έχουμε άλλα. Ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης δεν ήταν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά ήταν οι τράπεζες οι οποίες τώρα μας απέδειξαν τη γύμνια τους. Και ποιες ήταν αυτές? Η Deutsche Bank, η γερμανική, η Commerzbank, η Bank Paris, η BNP δηλαδή, η Santander, οι οποίες με το πρώτο τρίγμα βγήκαν προς τα έξω οι αναλυτές και έδειξαν πού είναι τα προβλήματα. Αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι στις τράπεζες που σας ανέφερα, η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών δεν ήταν τελικά ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αλλά ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων γερμανικών και γαλλικών και ισπανικών τραπεζών. Όμορφη και γλυκιά Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι να έχουμε και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, όλα καλά? Εδώ με τον Απόστολο λέγαμε. Μου λέει ο Απόστολος το πρώτο που θα ρωτήσουμε. Ρώτα Απόστολε αυτό που θες παιδί μου. Τι είναι αυτό που συμβαίνει με τις τράπεζες? Γιατί πριν από 10 μέρες που είχαμε μιλήσει ήταν τότε στη φούρια. Πριν 2-3 εβδομάδες ήταν πρώτο θέμα παντού σε όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Στα δελτία ειδήσεων το ακούγαμε, το βλέπαμε. Και ξαφνικά μετά την εξαγορά της Credit Suisse το χάσαμε από την επικοινωνία. Το χάσαμε το θέμα και στην Αμερική η τράπεζα να έχει πέσει πολύ Γιώργο. Δικαιολογημένα έχει πέσει, κάτι έγινε και έπεσε Γιώργο. Μ' ακούτε? Ναι. Μια χαρά σε ακούμε. Ωραία. Στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε κάνει τελευταία φορά σας είχα πει ότι μετά τις 23 Μαρτίου θα σας έχω νέα. Το θυμάστε? Ναι. 23 Μαρτίου ήταν μια, ας το πούμε έτσι, συγκεκριμένη μέρα όπου θα φαινόταν εάν θα υπάρξει μια, ας το πούμε, αμοιβαία διαχείριση της τραπεζικής κρίσης ή θα προχωρούσε σε δράματα η όλη η ιστορία. Φαίνεται πολύ καλά ότι υπάρχει μια μίνιμουμ, ας πούμε, συνδιαχείριση της κρίσης σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο επίπεδο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι, που είναι ο επόμενος σταθμός για το τραπεζικό θέμα, πάντα μιλάω, μιας και το καλοκαίρι λίγουν αυτά που ονομάζουμε χαϊδευτικά τα κορονοομόλογα. Δηλαδή τα ομόλογα τα οποία εκδόθηκαν στις αρχές της πανδημίας το 2020 και τα περισσότερα από αυτά λίγουν τώρα εντός του καλοκαιριού, για να δούμε τι θα γίνει εκεί με αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή απλά ο συναγερμός μεταφέρθηκε. Τώρα για να μην πάμε τόσο μακριά. Ο συναγερμός παραμένει όμως. Ο συναγερμός παραμένει, διότι μιλάμε τώρα για ότι μόνο στην Αμερική, να σας πω για παράδειγμα, ότι κόπηκε μέσα σε ένα χρόνο, το τελευταίο χρόνο, όσο χρήμα δεν έχει κόψει η Αμερική τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό το πράγμα. Και βέβαια και η Ευρώπη δεν πήγε πίσω. Κόψαμε και εμείς. Και το κόψαμε για ποιο λόγο? Ούτως ώστε, εφόσον αποφασίστηκε να γίνει το lockdown το πρώτο, το σκληρό, να επιδοτηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαιναν στις δουλειές τους, να πάρουν κάποια λεφτά, τι θα τρώνε? Τα θυμάστε αυτά, δεν νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει και κανένα. Ναι. Και οι επιχειρήσεις τις οποίες τις έκλεισαν θα μπορέσουν να βρουν πόρους ώστε να αντέξουν αυτό το lockdown. Όλα αυτά τα λεφτά όμως δεν έπεσαν από τον ουρανό στη γη. Εκδόθηκαν ομόλογα. Πληθωριστικό χρήμα, εκδόθηκε χρήμα και αυτά μεταφέρονται στο μέλλον. Θα πληρωθούν, δεν είναι χαριστικά. Άρα, ένα λεπτό. Συναγερμός παραμένει. Ο κίνδυνος επέκτασης και μόλυνσης από το γεγονός που ξεκίνησε στην Αμερική παραμένει ζωντανός και ορατός, Γιώργο. Αυτό που παραμένει, Χρήστο, είναι ότι εδώ έχουμε μία απόδειξη η οποία είναι σε αντίθεση με αυτά που μας έλεγαν εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή από την κρίση του 2008 της Lehman Brothers, που μας έλεγαν ότι από εδώ και στο εξής έχουν μπει μεγάλες ασφαλιστικές δικλίδες, ότι υπάρχουν νέα συστήματα εποπτείας ελέγχου όλων των τραπεζών, είτε είναι μικρές είτε μεσαίες είτε πολύ μεγάλες, και δεν μπορεί κανένας
να ξαναξεφύγει κάτω, ας πούμε, από το πρίσμα της εποπτείας. Και τα stress test των τραπεζών είχαν διαφοροποιηθεί. Απεδείχθη λοιπόν ότι δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα όπως μας έλεγαν. Διότι εφόσον πέρασαν κάτω από τα ραντάρ οι τράπεζες όπως η Silicon Valley Bank, αλλά και οι άλλες, και η Signature Bank, αλλά και αυτή η οποία τη διέσωσαν, δεν ξέρω αν το είπαμε την προηγούμενη φορά, με ένα διαφορετικό μοντέλο διάσωσης του καλού Σαμαρίτη. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει, μιλάω για την First Republic. Νομίζω πως τράπεζες... όχι, δεν το είχαμε πει αυτό, Γιώργο. Αυτό θα... ναι. Μπορώ να σας το αναλύσω αυτό, έτσι, για να καταλάβετε ότι, τι ήταν αυτό που περίμενα, που είχε συζητηθεί και να το κάναν. Ανοίγω λοιπόν μια παρένθεση. Πέρα των τριών τραπεζών που έπεσαν, και να μην ξεχνάμε ότι η πρώτη Signature είχε άμεση σχέση με τα κρυπτονομίσματα, η δεύτερη, η Silicon Valley Bank, η οποία είναι καμιά δεκαριά φορές πιο μεγάλη από το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θα τα λέμε και αυτά, μην τη λένε κάποιοι τραπεζούλα. Silicon Valley Bank ήταν ο απόλυτος παίχτης της νεοφυής επιχειρήσης, της γνωστές, της startup, και η τρίτη, η οποία έπεσε, ήταν και αυτή, είχε ένα προσανατολισμό με τα κρυπτονομίσματα και γενικότερου είδους τέτοιου επενδύσεις. Τώρα η First Republic, η οποία ήταν η τέταρτη στη σειρά, σηματοδότησε μια διαφορετική, ας πούμε, αναγκαστική πρακτική από την αμερικανική διακυβέρνηση. Επειδή δεν μπορούσε να παραδεχθεί κάποιος ότι θα πάρουμε λεφτά από τους φορολογούμενους πολίτες για να τα δώσουμε στη First Republic, και αν θα διασωθεί, και τι θα πούμε τώρα για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο φάνηκε ότι είχε μια ρογμή στο σύστημα εποπτείας και ασφαλείας, αποφασίστηκε το εξής: να πάνε κάποιες τράπεζες, οι οποίες ήταν διαφόρων κατηγοριών, δηλαδή τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Αμερικής, από 5 δις, δύο μεσαίες από 2,5 δις και 5 μικρές από 1 δις, συνολικά μάζεψαν 30 δις. Τα οποία πήγαν 30 δις. Πήγαν και τα παρκάρισαν αυτή την ημερομηνία ως καταθέσεις στην First Republic. Αλλά επειδή ήταν πάνω του ορίου των 250.000 που είναι ανασφάλιστες οι καταθέσεις αυτές, τις παρκάρισαν ως ανασφάλιστες. Μια πράξη ιδιαίτερα μεγάλου κινδύνου. Αλλά έδινε όμως το σήμα. Ναι, πού άλλο μπορούσαν να τα παρκάρουν, Γιώργο, μπορούσαν να τα παρκάρουν τα άλλο όμως. Δεν χρειαζόταν, που ήταν και πιο ασφαλή, θα χρειαζόταν να τα πάνε, ας πούμε, σε μια τράπεζα που καταραίει. Ναι. Εξ αυτού, αλλά γιατί το κάναν αυτό? Γιατί θέλαν να δείξουν οι μεγάλες τράπεζες και γενικότερα όλες οι τράπεζες, ότι θέλουν τις μικρές τράπεζες μέσα στο σύστημα και δεν θα τις καταβροχθήσουν. Δεν θα τις αδειάσουν. Ναι, κατάλαβα. Αν γινόταν αυτό, ο κίνδυνος της καταστροφής της δομής του τραπεζικού συστήματος της Αμερικής ήταν ορατός, γιατί το 60% των καταθέσεων, να το πούμε έτσι, και της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Αμερική είναι από τις μικρές τράπεζες. Ναι. Έχουν μεγάλο ποσοστό δηλαδή στο σύνολο. Οπότε η επέκταση αυτού του φαινομένου πέραν των τεσσάρων αυτών των τραπεζών θα προκαλούσε ένα run on the bank, δηλαδή αυτό που λέμε bank run, ένα τεράστιο σύνολο, και μετά χαιρέτα από τον πλάτανο. Ναι. Ρωτάει κάποιος ακροατής, Γιώργο. Ορίστε. Ναι, με ακούς? Ναι, ακούω. Ρωτάει κάποιος ακροατής, υποβάλλει μήνυμα, οι ελληνικές τράπεζες, δηλαδή ο Έλληνας καταθέτης, πρέπει να νιώθει ασφαλής για τις καταθέσεις του, όσες και αν είναι αυτές, 5.000, 10, 15, 1.000 ευρώ, 200.000. Όπως είπα και στην αρχή, το τραπεζικό σύστημα έχει πολύ δρόμο από το να μας πείσει ότι έχει εναρμονιστεί με αυτό που ζητάνε οι δυτικές κοινωνίες, δηλαδή με την εποπτική ασφάλεια. Έχει πάρα πολύ δρόμο να διανύσει. Αυτό εδώ πέρα τώρα, το οποίο, αν κατάλαβα καλά ο κρατής, να πω το εξής, ότι με αυτά που γίνανε στην Αμερική και με αυτά που γίνονται με την Credit Suisse, αλλά ακολούθησαν, είδατε μετά, και η Deutsche Bank. Όχι, αυτό το ρωτάει γενικά, φαντάζομαι, με όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα, οι τράπεζες, οι καταθέσεις, να νιώθουν ασφαλείς ή ανασφαλείς. Θα σας απαντήσω. Επειδή στην Ελλάδα κατάφεραν μία κρίση χρέους του 2009 με πολύ κόπο και πίεση από τις γερμανικές τράπεζες να τη μετατρέψουν σε τραπεζική κρίση. Δεν είχαμε εμείς πρόβλημα με τις τράπεζες στην Ελλάδα το 2009 και ούτε θα είχαμε ποτέ. Η αστοχία και το μείγμα της πολιτικής τους μετέτρεψε την κρίση χρέους, το πρόβλημα που εν ολίγης είχαμε, και σε τραπεζική κρίση.
και φτάσαμε αργότερα, μετά το 13-14, το 15 σε capital controls. Ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης δεν ήταν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά ήταν οι τράπεζες οι οποίες τώρα μας απέδειξαν τη γύμνια τους. Και ποιες ήταν αυτές? Η Deutsche Bank, η γερμανική, η Commerce Bank, η Bank Paribas Paris, η BNP δηλαδή, η Santander, οι οποίες με το πρώτο τρίγμα βγήκαν προς τα έξω οι αναλυτές και έδειξαν πού είναι τα προβλήματά τους. Αλλά θα σας υπενθυμίσω κάτι, ότι στις τράπεζες που σας ανέφερα η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών δεν ήταν τελικά ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, αλλά ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων γερμανικών και γαλλικών και ισπανικών τραπεζών. Και η οποία έγινε μέσω των ελληνικών τραπεζών. Ήρθε η ώρα να το κουβεντιάσουμε. Τα λεφτά τα οποία δώσαμε και ανακεφαλαιοποίησεις φύγαν σιγά σιγά. Δεν τα λέει κανένας όμως. Ναι, ναι, φύγαν σιγά σιγά προς τα εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, να επιμείνουμε και να μην φοβούνται τα μεγάλα ΜΜΕ να ξεκινάνε συζητήσεις γι' αυτό, διότι έρχονται δύσκολες εποχές. Και αυτό το οποίο έγινε τώρα με σούσεις της τετραπλής κρίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ενεργειακή κρίση, επιστημιστική κρίση, έχουμε πολεμική κρίση στην Ουκρανία, δεν σταματήσει ο πόλεμος, και έχουμε και πανδημία, πανδημική κρίση, η οποία μπορεί να ακούγονται διάφορα, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει τι άλλαξε και αποφύγαμε την πανδημία. Τα νούμερα συνεχίζουν να είναι τα ίδια. Άλλαξε, ρε Γιώργο, σου λένε ότι έχει εξασθενήσει πολύ ο ιός, έχει εμβολιαστεί πολλοί κόσμος, δεν είναι η ίδια η μετάλλαξη που υπάρχει, άρα δεν είναι. Εδώ ούτε μέτρα υπάρχουν πουθενά, τίποτα. Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι ο ιός δεν έχει φύγει. Ναι. Αυτό βλέπω. Επί της ουσίας έχουμε μια τετραπλή κρίση. Εγώ το βλέπω. Αλλά... Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Ήρθε όμως και η τραπεζική κρίση και έγινε πενταπλή. Διότι μπορεί να μην είναι σήμερα πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, αλλά ξέρετε, η αστάθεια στον τραπεζικό τομέα δημιουργεί πάρα προβλήματα και στα ενεργειακά προϊόντα, στα commodities ας πούμε έτσι γενικότερα, δημιουργεί προβλήματα σε άλλους κλάδους και δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια. Εν όψη του γεγονότος το καλοκαίρι έχουμε τα κορομόλογα και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι να συσχετίσουμε τις ελληνικές τράπεζες με αυτή την κρίση. Δεν έχουν καμία μεγάλη έκθεση. Αν θέλουμε να πούμε αλήθεια, με τις αμερικάνικες τράπεζες δεν έχουμε σχεδόν καμία, ας πούμε, σχέση ως τραπεζικό σύστημα με το πρόβλημά τους. Τώρα, εάν κάποιες ελληνικές τράπεζες έχουν συνεργασίες με την Deutsche Bank κτλ., δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, εντάξει, άρα λες ότι ο βαθμός κινδύνου σε σχέση πάντα σε εξάρτηση με την έκθεση που έχουμε είναι ελάχιστο. Έτσι, γιατί δεν είμαστε εξαρτημένοι. Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν ακόμα και σήμερα με πιο παραδοσιακούς τρόπους σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Δεν κάνουν αυτά τα έσχη τα οποία κάνουν ακόμα και πολύ μεγάλες τράπεζες που στοιχηματίζουν σε put options, σε δευτεροπαράγωγα δηλαδή, που ουσιαστικά είναι στοιχήματα χειρότερα και από αυτά που πάει κάποιος και παίζει σε. Τι να πω τώρα, σε γραφεία στοιχηματικού. Σε παράνομο στοιχηματατζίδικο, ναι, 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 και ναι, σε παράνομα κιόλα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οι ελληνικές τράπεζες κρατάνε ένα μίνιμουμ επίπεδο σοβαρότητας και δεν έχουν κάποια μεγάλη έκθεση σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία εμείς οικονομολόγοι τα καταδικάζουμε. Ναι. Ειδικά τα put options και όλα αυτά τα μυστήρια πράγματα για τον κόσμο που δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά οι μεγάλες τράπεζες λες το κάνουν, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν παίζουν τέτοια μία στοιχήματα, που δεν το Γιώργο. Δεν υπάρχει ούτε μία που δεν το κάνει. Και γι' αυτό ήμουνα τότε σε εσάς. Σας είχα πει ότι ξέρετε, τα μεγάλα προβλήματα αφορούν σε συγκεκριμένες μεγάλες τράπεζες του πλανήτη. Και ο φόβος μου ήταν μη συγχρονιστούν τα προβλήματα των μεγάλων τραπεζών πάνω σε ένα ενιαίο τραπεζικό, ας πούμε, μια ενιαία τραπεζική κρίση και έχουμε άλλα. Δεν μπορώ να πω ότι όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν λήφθησαν. Αλλά έγιναν κάποιες, ας το πούμε, προσπάθειες ή διαφοροποιήθηκαν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, ειδικά στην Αμερική. Δεν ανέβασαν τα επιτόκια στις 50 μονάδες βάσης, στα 50 BPS που ήταν προγραμματισμένο. Και αν και κανονικά δεν έπρεπε να γίνει καμία νέα αύξηση των επιτοκίων, κάνανε έστω το μισό, δηλαδή 0,25 μονάδες βάσης. Ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί, παραδεχόμενοι ότι το μείγμα της γενικής πολιτικής της Federal Reserve, δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής, αλλά και της ΕΚΟΤΟΥ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι λαθασμένο. Yeah.
έχουν παρασφίξει την αγορά. Και απεδείχθη ότι είχα πολύ δίκιο όταν είχα γράψει ότι θα κάνετε αυξήσεις των επιτοκίων με σκοπό να μειώσετε τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Και θα δείτε ότι θα μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν θα μειώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα και τα κάψιμα. Και το χειρότερο ήταν που είχα πει ότι μπορεί να κάνετε αυτό, αλλά για άλλους λόγους εξωγενείς από παίχτες άλλους της αγοράς που έχουν άλλα συμφέροντα, να ζήσουμε και το εξής τραγικό. Γενική πολιτική στη Δύση, αυξημένα επιτόκια, και τελικά να μην πέφτουν καν ούτε οι τιμές του πετρελαίου, γιατί είδατε σήμερα ότι το πετρέλαιο πάλι ξανασκαρφάλωσε άνω από τα 85-86 δολάρια, που σας είχα πει ότι δεν τελειώσαμε με τις τριψήφιες τιμές του πετρελαίου. Να σου πω, ρε Γιώργο, ένα λεπτό σε αυτό, γιατί ήθελα να πάω σε αυτό. Υπάρχει εξήγηση γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο τώρα? Βεβαίως και υπάρχει εξήγηση. Ποια είναι? Έχω αρθρογραφήσει πολλές φορές. Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί δεν πιστεύουν. Ο κόσμος της αγοράς καταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. Είναι φυσιολογικό, όχι απλά εξηγήσιμο. Είναι αναμενόμενο. Όταν σφίγγεις στην αγορά με σκοπό να μειώσεις την κατανάλωση των ενεργειακών προϊόντων, εκτός από αυτού κάνεις και κάτι άλλο. Κάνεις ακριβό το χρήμα για τους επιχειρηματίες και επίσης τους αναγκάζεις να μειώσουν την παραγωγή τους σε επίπεδα τα οποία αυξάνουν τελικά το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και παίρνεις μια τέρμονη κυκλοφορία. Και εδώ πρέπει να λάβεις υπόψη ότι δεν είσαι μόνος σε αυτό τον πλανήτη. Υπάρχουν και άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Είναι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Όταν εδώ και 4 χρόνια η Σαουδική Αραβία έχει εκδηλώσει την επιθυμία της για να δημιουργήσει το Vision 2030, το όραμά της για τη μετάλλαξη της οικονομίας της σε ένα πιο παραγωγικό μοντέλο, να μην είναι δηλαδή μόνο πετρελαιοπαραγωγός χώρα, την έχει εκδηλώσει αυτή με ένα πρόγραμμα το οποίο για να πετύχει θέλει τιμές άνω των 80 δολαρίων το βαρέλι, τι να σου πούνε άλλο. Στο λένε ξεκάθαρα. Σήμερα πάλι, για να δούμε γιατί ανεβήκανε λίγο οι τιμές πάλι. Ενώ όλη αυτή η διαδικασία που σας περιγράφω, οι κεντρικές τράπεζες της Δύσης πάλι ουσιαστικά να χειραγωγήσουν την καμπύλη της ζήτησης, τους καταναλωτές, όλους εμάς δηλαδή, να αποστραφούμε αυτά τα προϊόντα από ό,τι να πέσει η τιμή τους. Έρχονται το αντίπαλο δέος, που είναι ο ΟΠΕΚ Plus, δηλαδή ο ΟΠΕΚ και οι φίλοι του, που είναι ας πούμε οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, η Ρωσία, έρχονται και τι λένε? Ότι ακούστε, εντάξει, εσείς κάνετε όλα αυτά, αλλά εμείς επειδή δεν μπορούμε να πέσουμε στις τιμές που θέλετε εσείς, δηλαδή 60 και 50 δολάρια το βαρέλι, τι κάνουμε? Μειώνουμε την παραγωγή. Μειώσα πάλι 1 εκατομμύριο την παραγωγή του πετρελαίου οι Σαουδάραβες σήμερα και εκτοξεύτηκε 10 δολάρια τιμή. Με έτσι εξηγείται. Γι' αυτό λέω. Γιατί εδώ ακούω, ρε Γιώργο, και από ανθρώπους, γιατί σε ρωτήσω, ακούω και από ανθρώπους αγοράς ότι τους φαίνεται εντύπωση. Γιατί δεν ρε παιδί μου αυξάνεται? Αλλά να, μια εξήγηση. Αυτό, δυστυχώς, λογική είναι αυτή. Όταν μειώνεται η παραγωγή, λογικό δεν είναι αυξηθεί. Εάν στη ελληνική δημόσια σφαίρα δεν πάψουν να βγαίνουν πολιτικοί οι οποίοι η δουλειά τους είναι άλλη. Για να βγουν άνθρωποι της αγοράς να τα εξηγήσουν αυτά τα πράγματα, πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύουμε πάντοτε να βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Ενώ αυτά δεν είναι εκπλήξεις. Είναι ο πυρήνας της οικονομικής επιστήμης. Άλλο η οικονομική επιστήμη και το τι συμβαίνει και ποιοι είναι οι κανόνες, και άλλο τι θα ήθελε ένας πολιτικός ή ένα κόμμα να συμβεί. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα είναι επιστήμη. Μα Γιώργο, μου έχεις δίκιο. Ένα λεπτό. Εγώ με τον Απόστολο εδώ κάνουμε ότι θα πάρουμε αυτά που ρωτάμε σε ένα π.χ. Θα τα ρωτήσουμε σε ένα πολιτικό να μας πει τι δηλαδή. Να λέμε, κοιτάτε μας γειτόνισες. Μα ανοίξτε τα κανάλια, διαβάστε τι να πει ο πολιτικός. Να πει το ποίημα του όπως θα το έχει μάθει απ' έξω. Ναι, αυτοί μιλάνε. Εν τω μεταξύ τα περισσότερα από αυτά τα οποία λένε είναι από αστοχίες έως και αρλούμπες. Άλλα. Έως και αρλούμπες. Τι, έως και αρλούμπες. Τι να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα στην αγορά. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Οι επιχειρηματίες της αγοράς και ο κόσμος της αγοράς δεν ασχολείται με αυτούς. Γελάει αυτοί που ξέρουν, ακούγοντας ένα πολιτικό να αναλύει αυτά τα πράγματα. Δεν λέω κάποιοι, είναι και κάποιοι που είναι γνώστες. Αλλά οι περισσότεροι που δεν είναι γνώστες γελάει. Χρήστο, με την άγνοια τους. Αν γελάνε, αν κλαίνε, ειλικρινά στο λέω. Αυτό που ξέρουν είναι ότι εδώ και καιρό δεν ασχολούνται. Ναι. Δεν ασχολούνται. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο, ας πούμε, και ετοιμάζομαι να αρθρογραφήσω επίθεση φιλίας με την Τουρκία. Πάμε να κάνουμε την Τουρκία γενικό γραμματέα, συγκεκριμένο πρόσωπο από την Τουρκία, στον ΑΕΜΟ, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Αυτό εξωφρενικό πάλι.
είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι σκέφτονται και ποιοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και όταν λες πάμε να τον κάνουμε, τι, δηλαδή να ψηφίσουμε και ως Ελλάδα υπέρ του. Η Ελλάδα είναι η πρωταγωνίστρια του IMO. Ναι. Δηλαδή, για σας δώσω να καταλάβετε, στον IMO υπάρχει, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των χωρών που συμμετέχουν σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις κλάσεις. Ναι. Υπάρχει η γάμα κλάση που είναι 20 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν δώσει και καλά παραδείγματα στον ΟΗΕ, γιατί του ΟΗΕ είναι αυτός ο οργανισμός. Υπάρχουν, ας πούμε, στις δεύτερες κατηγορίες που είναι κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες έχουν μια πιο μεγάλη εμπειρία και πιο, και πιο πολύ παρουσία, και υπάρχει η αλφα κλάση των χωρών, στην οποία είναι, ας πούμε, πρωταγωνίστρια η Ελλάδα, και οι υπόλοιπες χώρες είναι η Κίνα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Κορέα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί είναι, ας το πούμε, οι πρωταγωνιστές του IMO. Και έρχεται η τελευταία κλάση κατηγορία, ναι, που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, που απειλεί την Ελλάδα, που κατέχει παράνομα ένα άλλο με την Κύπρο, που δεν δέχεται να κάνουν, πώς το λένε, νιοψίες στα καράβια της, τα εμπορικά της καράβια στον κόλπο της Σύρτης, στη Λιβύη, που κάνει ένα σωρό, και κυρίως δεν έχει αναγνωρίσει την Αλκλός, τη σύμβαση δηλαδή για το δίκαιο της θάλασσας, και θέλει να βάλει γενικό γραμματέα σε αυτό το οργανισμό. Και επειδή η Ελλάδα είναι στα κλειδιά της, δηλαδή του αυτού του οργανισμού, έχει εξέχουσα θέση, είναι το πιο εξέχον μέλος από τα 10 που σας περιέγραψα, ερχόμαστε εμείς να της δώσουμε αυτό το δώρο, για να πάρουμε τι, μια ψήφο από την Τουρκία, η οποία θα μας βάλει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γράφω άρθρο στο οποίο λέω, αν είναι δυνατόν, καλή είναι η επίθεση φιλίας, καλά είναι να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ποιος πιστεύει ότι θα σταματήσει την επίθεση της η Τουρκία μόλις πάρει αυτό που θέλει? Κανένα. Ναι. Δεν το κανένας, πιστεύει. Και δεύτερο, σωστά. Σωστά. Ουσία, λοιπόν, επειδή Γιώργο αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος, δύο τελευταία ερωτήματα από μένα. Έλα. Η Τουρκία μας δίνει μία σακούλα πορτοκάλια και εμείς της δίνουμε ένα τσουβάλι με χρυσό. Και η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή αυτό συνεχίζεται. Είναι πιο σημαντικό θέμα, και θα δείτε που θα οδηγεί σε ένα βάθος διετίας. Πιο σημαντικό θέμα από την τραπεζική κρίση. Αυτό που θεωρήσω ότι είναι πιο σημαντικό, δηλαδή το ελληνοτουρκικό, λες. Γιατί η Τουρκία, όπως μας ξεπέρασε στον τουρισμό, με αυτό το θέμα, που θα διαβάσετε την ανάλυση μου στις επόμενες μέρες στο SL Press, με αυτό το θέμα και όπως μας ξεπέρασε στον τουρισμό, θα επιχειρήσει πλέον ανοιχτά να μας ξεπεράσει και στον εφοπλισμό. Ναι, έχει τα φόντα, ρε Γιώργο. Καλά, μην ανοίξω, θα ανοίξουμε άλλη στιγμή αυτό το θέμα. Έχει τα φόντα με μια κουβέντα, μια κοφτή. Τώρα όχι, αλλά μετά από αυτό θα τα έχει. Α, δεν τα έχει τώρα, αλλά μετά από αυτό λες θα τα έχει. Είναι το τελευταίο κλειδί που ξεκλειδώνει ένα βαθύ σχέδιο του Ερντογάν από τότε που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, θα επανέλθουμε σε αυτό μόλις βγήκε το άρθρο σου στο SL Press. Μάθαμε, Γιώργο, τι είχε τελικά η εμπορική αμαξοστοιχεία? Όχι. Τι μετέφερε? Όχι. Δηλαδή, όχι ακόμα. Η απάντηση αυτή που δόθηκε. Ναι. Δεν το λέω συνωμοσιολογικά, έτσι. Βασίζεται στην απάντηση που έδωσε ο φορτωτής. Εάν μετέφερε στρατιωτικό υλικό, εγώ σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν θα το μάθω ποτέ, γιατί αυτά είναι απόρριτα πράγματα, πρώτον. Και δεύτερον, δηλαδή ποιος θα τολμούσε, ας πούμε, να πει ή να αποκαλύψει απόρριτα στρατιωτικά μυστικά? Δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανένας και δεν πρέπει να το κάνει κανένας. Τώρα, αν ήταν όμως κάποιο χημικό το οποίο δεν είχε σχέση με το στρατό, μεταφερόταν παράνομα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε καταγραφεί όπως έπρεπε να καταγραφεί και δεν αφορούσε τη στρατιωτική διάταξη του στρατού, εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα μαθευτεί. Ναι, μάλιστα. Άρα θα το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε για μία ακόμα φορά. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα άρθρα σου και στο SL Press και στο adalis.gr, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω, καταλήγοντας, αφού σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση, θέλω να πω να μην φοβούνται οι άνθρωποι
αυτό το οποίο ονομάζουν, ξέρω εγώ, τραπεζική κρίση, bank run, sell off κτλ. Ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες. Γιατί το λέω αυτό? Όχι ότι αμφισβητώ ότι μπορεί να υπάρξει οικονομική κρίση κάποια στιγμή στο μέλλον, τραπεζικού τύπου, τραπεζική κρίση. Ναι, ναι, δεν ναι. είπα ποτέ αυτό. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι οι ελληνικές τράπεζες είναι καλύτερα προστατευόμενες από όλες τις άλλες της Ευρώπης. Σχεδόν από όλες της Ευρώπης. Αν έρθει αυτό το πράγμα, θα προέρχεται από ένα πολύ βαρύ και πολύ βαθύ γεγονός, που το τελευταίο πράγμα που θα μας απασχολεί τα λεφτά μας στις τράπεζες. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.